κριτήρια της προτινόμενης ρύθμισης. Τέλος, αν και χθες το επισημάναμε, οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης επέλεξαν να το αποσιοποιήσουν, η προτινόμενη ρύθμιση αποτελεί ενδυνάμει κούρεμα της αξίας των δανείων που ρυθμίζονται. Και ρωτώ το Σώμα, είναι ή δεν είναι αυτό μια σημαντική κοινοτομία που εισάγεται σήμερα? Το νομοσχέδιο, πέρα από τις ρυθμίσεις για τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια, προχωρά και σε μια σειρά επιπλέον ρυθμίσεων, όπως είναι τα ισοδύναμα για τη μη εφαρμογή του ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Ενός άδικου μέτρου που θα έπληττε ιδιαίτερα τη φτωχή και μέση οικογένεια, κυρίως σε ό,τι αφορά τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών. Η επιβάρηση μετακυλίεται σε ένα τέλος 5 λεπτών αναστήλη τυχερών παιχνιδιών του ΟΠΑΠ, καθώς και στην εφαρμογή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί. Είναι προφανές ότι ιδιαίτερα η εφαρμογή αυτού του τελευταίου μέτρου πλήττει την εγχώρια εινοποιητική παραγωγή. Και γι' αυτό το λόγο ήδη ο Υπουργός χθες το βράδυ δεσμεύτηκε να επανεξεταστεί. Περιμένουμε και εμείς την τελική έκβαση της διαπραγμάτευσης. Στο νομοσχέδιο επίσης περιλαμβάνεται η ρύθμιση για τη φορολόγηση των ενοικίων. Κατά το χρόνο που αυτά εισπράττονται, ικανοποιώντας ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα των ιδιοκτητών ακινήτων. Και εδώ πρέπει να θυμίσουμε τον τόρο που είχε γίνει πριν λίγες εβδομάδες όταν αυτή η διάταξη είχε επανέλθει. Γιατί αυτός ο τόρος που είχε γίνει από αυτούς τους διαψεύδει και τελικά τους γελιοποιεί. Γιατί πριν 3 εβδομάδες εδώ μέσα τρομοκρατούσαν τους ιδιοκτήτες ακινήτων ότι θα φορολογούνται για ενέκεια που δεν εισπράττουν. Από εκεί και πέρα, για τις αλλαγές στη φαρμακευτική πολιτική, αυτό το νομοσχέδιο προβλέπει την εφαρμογή του clawback στην ενδονοσοκομιακή δαπάνη. Για το 2016, 570 εκατομμύρια ευρώ. Για το 2017, 550 εκατομμύρια ευρώ. Για το 2018, 530 εκατομμύρια ευρώ. Να θυμίσουμε δε ότι οι δανειστές ήθελαν το clawback να οριστεί στα 500 εκατομμύρια ευρώ από φέτος. Τέλος, το νομοσχέδιο εισάγονται τροποποιήσεις στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα του φορολογούμενου να καθυστερεί στην αποπληρωμή μιας οφειλής. Από τον νόμο ορίζεται ότι από 15/12 έως 31/6/16 ισχύει παράταση 30 ημερών από την ημέρα που καθίσταται ληξιπρόθεσμη κάποια οφειλή του φορολογούμενου. Από 1/7/16 ως και 31/12/17 ισχύει παράταση 15 ημερών για καθυστέρηση της οφειλής. Από 1/1/18 προϋπόθεση της παραμονής στη ρύθμιση είναι η εντός χρόνου εξόφληση της οφειλής. Ωστόσο, υπάρχουν και καλά νέα. Τα καλά νέα της ημέρας είναι ότι διευρύνεται η δυνατότητα ρύθμισης όλων των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 12 ή 24 δόσεις, αρκεί το σύνολο αυτό να μην υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι θα διευκολυθούν πολλοί οι φορολογούμενοι να συνεχίσουν να είναι ενήμεροι και να δέχονται το ευεργέτημα των 100 δόσεων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πενταετής κρίση χτύπησε τη μέση ελληνική οικογένεια και οδήγησε ανθρώπους που δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι έχουν χρέη να απειλούνται να χάσουν το σπίτι τους. Αυτούς τους ανθρώπους που πολλοί λέγανε νοικοκυρέοι και οι οποίοι πλέον δεν μπορούν να είναι νοικοκυρέοι. Αυτούς τους ανθρώπους προστατεύουμε και όχι τους έχοντες που συνειδητά διαφεύγουν. Είναι αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και το είπατε πολύ μέσα σε αυτή την αίθουσα, το ακούσαμε ιδιαίτερα, ότι προεκλογικά λέγαμε και το λέγαμε βροντερά. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Και μιλούσαμε για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτούς τους ανθρώπους που τους έπληξε η κρίση. Δεν είπαμε καμία βίλα στα χέρια τραπεζίτη. Εσείς για αυτές τις βίλες κόπτεστε. Αυτή είναι η διαφορά μας. Κλείνω απευθυνόμενο στους Έλληνες πολίτες, γιατί ουσιαστικά το να απευθυνθώ σε εσάς δεν έχει μεγάλη σημασία, για να τους διαβεβαιώσουμε ότι με αυτή την κυβέρνηση κανένα λαϊκό σπίτι δεν θα πάει σε χέρια τραπεζίτη. Ευχαριστώ.